Τώρα η Μανούλα έχει παίξει πάρα πολύ δυνατά στη μουσική, ε! Ναι, το ξέρεις. Το καταλαβαίνω. Έχω πάει και συναυλία. Πες μας εσύ τώρα για το δικό σου το look. Εγώ πηγαίνω Μέχικο. Να πας στο Μέχικο, να πας και να περάσεις πολύ όμορφα. Πού πάω όμως. Είναι αληθινή ιστορία, όχι το Μέχικο, είναι αληθινή ιστορία αυτή που λέω όμως. Ωραία. Έχω πάει σε άλλο μέρος με το θείο μου. Είναι γευσιγνώστης καφέ. Έχει δική του εταιρεία καφέ, φρεσκοκόβει τον καφέ και εμείς πηγαίνουμε σε μία φάρμα, στο χώρο που δοκιμάζουμε τις ποικιλίες του καφέ, να δούμε ποια θα επιλέξει για την εταιρεία του. Α, και γιατί δεν πήγαμε εκεί που είχατε πάει με το θείο? Γιατί εντάξει, δεν μας άρεσε, έχουμε ξαναπάει εκεί. Α, έχετε ξαναπάει στο ίδιο μέρος, οπότε να μην. Ναι. Ωραία. Και είναι και πανελλήνιος πρωταθλητής. Ο θείος μου είναι για γευσιγνώστης πολύ καλός, φυλάκια μου. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Θείος σου από τη μαμά ή τον είναι μπά. Από τη μαμά, ξάδερφος, γιατί η μαμά μου είναι μοναχοκόρη, αλλά είναι, οπότε καταλαβαίνεις, είναι πολύ στενός. Πολύ στενός. Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Για βαθμολογήστε λοιπόν. Ειρήνη μου, πες μου γιατί έβαλες δύο. Λοιπόν, με ενοχλεί το φανελάκι από μέσα. Α, επίτηδες το έβαλα εγώ. Ναι, το κατάλαβα. Ναι. Θα ήθελα για άλλο χρώμα ή να μην υπήρχε καθόλου. Mm-hmm. Κάπως μου το κατεβάζει. Το print από το λάστιχο της τσάντας με το φόρεμά σου που είναι πολύ έντονο, ούτε αυτό βρίσκω μια συνοχή. Αυτό, κατά τα άλλα, είσαι οκ. Okay. Άρα, φανελάκι, κλάστιχο, τσάντα. Ναι, και λίγο το η υφή του μπόμπερ. Μπήκα. Μπήκες. Με πιανείς. Αμέ, σε εννόησα. Χριστιανά, έβαλες και εσύ δύο. Ναι. Κοίτα, γενικά αυτά τα look, τα καουμπόικα τύπου, μου αρέσουν πάνω σου. Στη συγκεκριμένη εικόνα, δεν μ' αρέσει το τζάκετ. Θα μ' άρεσε κάτι άλλο που να... Είχα βάλει ένα μαύρο δερμάτινο και γενικά δοκίμασα αρκετά leather jacket από πάνω, αλλά φαινόταν λίγα για το look. Ναι. Δηλαδή πέρασα από διάφορα στάδια για να καταλήξω σε αυτό το jacket. Ναι, κοίτα, το συγκεκριμένο είναι σαν να μην κολλάει στην υπόλοιπη εικόνα. Και δεν μ' αρέσει ούτε με το τοπάκι από μέσα, γιατί είναι κοντινά πράσινα, αλλά το ένα είναι φωτεινό, το άλλο δεν είναι. Και ναι... Αυτά. Επίσης πιο λεπτούλικη ζώνη, φαντάζομαι, αν ήθελες να τονίσεις τη μέση, να ήταν πιο λεπτή ζώνη. Α, όχι, ήθελα τέτοια ζώνη. Νικόλ. Δεν μου αρέσει το τζάκετ, καθώς έχει πολύ γυαλάδα, τραβάει πολύ το μάτι, δεν κολλάει τόσο πολύ με τα υπόλοιπα. Με ενοχλεί και εμένα η ζώνη της τσαντούλας και το φανελάκι μου κάνει όχι τόσο άκυρο. Άκομψο. Δεν ξέρω, κάτι δεν μου αρέσει. Δεν μου κολλάει ατέριαστο. Τόσο. Σαν να μην φαίνεται... Πώς να σου πω... σαν να είναι λίγο πρόχειρο μέσα. Μου βγάζει τέλος πάντων κάτι κακό, δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Ακριβώς δεν βρίσκω τη λέξη γιατί αυτή. Γιατί θέλεις να βάλεις μια τόσο κακή λέξη, μπορεί να πεις casual. Υπάρχουν πολύ όμορφες λέξεις, γενικά. Μα δεν μου βγάζει casual. Κακό, ξύς, μα είπα πρόχειρο. Είπα πρόχειρο, τώρα σε πειράζει που το είπα casual. Όχι. Δεν το είπα στα αγγλικά. Δεν ψάχνω, σαν ακατάστατο εμένα μου φαίνεται αυτό. Σου κάνει. Ακατάστατο. Λίγο ότι, ναι, δεν μου αρέσει πολύ το μέσα φανελάκι. Η γυαλάδα επίσης. Και προτιμώ τη βασιλική που είχα τις προηγούμενες μέρες με τους πιο όγκου στα σακάκια. Μου αρέσει εκείνη η βασιλική. Περισσότερο. Σου πάει πιο πολύ δηλαδή αυτό. Εντάξει, ξύσπα μην το λυσάξω στη βάτα, ρε παιδί μου. Καλά κάνεις. Και εγώ έτσι τα σκεφτόμουν. Είχα βάτες. Ναι. Και εγώ έτσι τα σκεφτόμουν. Δεν μου ήταν κάτι να βάλω μια παραμάνα από μέσα να βάλω τη βάτα. Απλά σκέφτηκα να το κάνω συνέχεια επειδή να δοκίμαζα και αυτό. Όχι συμφωνώ. Ότι δεν το σκέφτηκα. Απλά σε προτιμώ ναι. Στα πιο power looks. Ναι. Αυτό. Οκ. Okay.
2,4. Να, πώς φαίνεται? Καλά. Μια χαρά. Μια χαρά. Μέσος όρος καλός. Πάμε μπροστά στους κριτές. Για να ξεκινήσει η Ιλιάνα. Γεια σου, Βασιλική. Γεια σου, Ιλιάνα. Τι κάνεις? Καλά. Πώς ήταν το Μεξικό? Ποιο? Το Μεξικό. Α, τέλειο. Θα πιω και τεκίλες μετά. Μετά καφέδες. Στους καφέδες θα μείνουμε. Βγάλε λίγο το πανοφόρι που φοράς, να δούμε το από μέσα. Α, γεια σου. Αυτό το πανοφόρι που έχεις επιλέξει, αυτό το μπουφανάκι, ίσως επειδή είναι μεταλλικό, γιατί χρωματικά δεν είναι πολύ μακριά από την εικόνα σου, το υποβαθμίζει το look. Mm-hmm. Δεν έχει δηλαδή κάτι να το προσφέρει παραπάνω. Αυτό το φόρεμα σου πηγαίνει πάρα πολύ. Μ' αρέσει που έχεις βάλει από μέσα αυτό το φιστική μπλουζάκι και μ' αρέσει και το καπέλο που έχεις επιλέξει. Τώρα, στα υπόλοιπα αξεσουάρ, ενώ χρωματικά βλέπω ότι έχει συνδυαστεί την τσάντα με το καπέλο, τη ζώνη λίγο με τις μπότες, δεν νομίζω ότι έχεις βρει και τα πιο δυνατά κομμάτια που θα μπορούσες και θα ήθελα να φορούσες άλλα μποτάκια, ίσως καστόρινα, γιατί αυτές οι μπότες που έχουν και αυτούς τους κάκτους, που μάλλον τα συνδύασες και λίγο, είναι ωραίες, αλλά είναι λίγο μεγάλες για τον όγκο του φορέματος που έχει στο ύψος της φούστας. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ στενό το ύφασμα, είναι πάρα πολύ λεπτό. Κάπως διαγράφει λίγο περίεργα. Ότι δεν της αναδεικνύει. Ναι, ναι. Εγώ σκέφτηκα επειδή έχει το άνοιγμα και στην κίνηση θα φαίνεται. Θα μπορούσε, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν μονόχρωμο, γιατί είναι ένα φόρεμα που έχει ένα print ιδιαίτερο, με μια μπότα που έχει ένα σχέδιο που είναι επίσης ιδιαίτερο και αυτά τα δύο είναι τελείως διαφορετικά, πέρα από το χρώμα. Αυτή ήταν η τόλμη που ήθελα να κάνω. Ναι. Ότι εγώ σίγουρα, σαν Βασιλική έξω, αυτή την μπότα θα τη φόραγα με κάτι μονόχρωμο, απλά τέριαξα τα πράσινα και το ύφος του φορέματος με την μπότα. Εντάξει. Βασιλική μου, 2. Ευχαριστώ. Προχωράμε, Στέλιο. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το φόρεμα με το φιστική, τη ζώνη και τις μπότες. Mm-hmm. Στα γύρω-γύρω κάτι δεν πάει πολύ καλά. Θα μπορούσαμε να κρατήσουμε και τη τσάντα αν έλειπε το καπέλο ή το καπέλο αν έλειπε η τσάντα. Το τζάκετ είναι άλλο. Άλλο έργο, ε. Άλλο έργο τελείως. Θα πήγαινε ούτε... δηλαδή μαύρο leather που ήθελα. Μαύρο leather. Τζάκετ. Περφέτο τύπου ήταν. Δεν αρχίζει και χάνεται το Μεξικό και... Γι' αυτό το, ναι. Θα πήγαινε αυτό που φοράει η Ευτυχία, πολύ ωραίο. Α, το αμάνικο, το πλεκτό. Και το πλεκτό. Για φέρ το, βρε, Ευτυχία, λίγο να το δούμε. Και το αμάνικο θα ήταν ωραίο. Αλλά το πλεκτό μόνο του νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα δώσω και τα δύο. Και τα δύο. Βάλε πρώτα το ένα, βάλε πρώτα το πλεκτό μόνο. Μα δεν θα σηκωθείς να τα κάνεις, πώς και έτσι. Όχι, εύκολο να τα κάνω. Τη τσάντα βγάλε, μπράβο. Ωραία, βγάλε το καπέλο. Δεν βγαίνει το καπέλο. Όχι, όχι, βγάλε το δερμάτινο. Να φύγει. Εντάξει. Ναι, βγάλε το καπέλο, βγάλε το καπέλο. Δεν γίνεται τώρα, κύριε Κουδουνάρη, τα μαλλιά μου δεν είναι τέλεια ωραία. Τέλεια θα είναι, βγάλ' το. Τι κρύβεις τίποτα μέσα? Όχι. Κούνησε τα καλή τα μαλλιά. Πίσω από τα αυτιά, πίσω από τα αυτιά. Ναι, κούνησε τα λίγο και βάλ' τα πίσω από τα αυτιά. Τέλεια είναι. Mm. Και τα μαλλιά σου να είναι λίγο ακατάστατα, μερικές φορές είναι ωραία, σου πάει να μην είναι τόσο ισιωμένα και τόσο, ξέρεις, καλοχτενισμένα. Εγώ αυτό τώρα που βλέπω μου άρεσε πάρα πολύ. Που κατευθείαν, ακόμη και που το κρατάς στο χέρι το καπέλο, μου δίνει κάτι στην εικόνα. Φορεμένο υπήρχε πρόβλημα. Κρίκι, αυτό την αλλαγή που κάναμε με τις Ευτυχίες στο πανοφόρι, αλλάζει τελείως το look, του δίνει μια ελευθερία. Δεν γύρισα να σε δουν και τα κορίτσια, δεν ξέρω αν σε έχουν δει. Ναι. Έχει μια ελευθερία τώρα αυτό το look. Άλλες φορές έχουν κάνει και wow. Καλά, δεν είναι ότι έγινε και το άλλαξε το σύμπαν και να κάνουν wow. Απλά το άλλο ήταν τελείως άσχετο. Οπότε με έναν μπουφάν εκτός η εικόνα γίνεται σωστή και για Μέχικο και για φοιτίες. Τι γελάς, μωρέ. Έτσι όπως θα λέτε. Έχετε γίνει φασέως κι εσείς. Τι σημαίνει? Είναι φασέως. Τι σημαίνει φασέως? Θα μας πει Βασιλική. Τι είναι φασέως? Ο φασέως είναι αυτός που είναι μέσα σε όλα, που αράζει. Που είναι μέσα στη φάση. Που είναι μέσα στη φάση. Γενικά. Άρε, Στέλιο. Φασέως, μάλιστα. Πρώτη φορά την άκουσα αυτή τη λέξη. Mm? Πρώτη φορά την άκουσα. Κι εγώ πρόσφατα την έμαθα, μην φανταστείτε. Α, πάλι καλά. Λοιπόν,
2. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, όλα καλά. Εγώ γραμματής και φασέρος. Ναι. Αυτή η αστοχία με το τζάκετ που έκανες με το που μπήκαμε στο πλατό μου θύμισε λίγο παλιά Βασιλική που έκανε τέτοια στιλιστικά λάθη που σιγά σιγά τα φτιάξαμε και τα ξαναχαλάσαμε. Ήταν τόσο άστοχο αυτό το πράγμα που δεν ταιριάζε με τίποτα και απορώ πως δεν το είδες εξ αρχής. Να βάλεις ένα όπως αυτό, να βάλεις ένα πόντσο, να βάλεις ένα μάλινο ρηχτό με prints, να είναι πιο indie. Τι δουλειά έχει τώρα το μπόμπερ, τώρα το λαχανί. Πώς μου τάσκασε τώρα, δεν ξέρω. Αλλά σκεφτόμουν ότι όλα τα άλλα ήταν αναμενόμενα. Δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Το χρώμα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχε καμία σχέση το χρώμα. Ναι. Τίποτα. Γι' αυτό δηλαδή το επέλεξα. Δηλαδή ήταν τεράστια αστοχή αυτό που έκανες. Και δεν θα σου πω για τις μπότες, που εγώ θα ήθελα πιο used, αλλά γιατί παρά μου κάνουν έτσι πολύ. Για την εμφάνισή σου, ναι, ναι. Mm. Αλλά ειδικά το τζάκι ήταν μεγάλη αστοχία. Τώρα που το έβγαλες, άνοιξε όλη η εικόνα. Ναι. Δηλαδή τώρα μπορώ να την αποδικοποιήσω. Πριν δεν είναι. Ναι. Ούτε αποδικοποιητή να μου φέρνει ένα σπίτι δεν μπορούσα να το διαβάσω. Α, τόσο χάλια, Ναι, δεν είναι. Ακύρωνε τα πάντα το τζάκι. Τα πάντα. Εντάξει, τώρα καλύτερα. Εγώ θα σε βαθμολογήσω με το τζάκι όμως, γιατί έτσι ήρθες. 2. Ευχαριστώ. 8,4 είναι. Πώς φαίνεται? Καλή. Κοίταξε, όπως και να σου φαίνεται, αυτή είναι η τελική βαθμολογία. Οπότε μπορείς να πας θέση τώρα. Καταλαβαίνεις. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.